ελάτε στην παρέα μας ξανά. Χρονιά πολλά, καλή χρονιά, υγεία, ευτυχία, χαρά, ευημέρεια, ό,τι καλύτερο πραγματικά μέσα από την καρδιά μας. Η πρώτη εκπομπή του έτους και φυσικά εμείς σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο μέσα από την καρδιά μας. Ελπίζω να περάσετε καλά, ελπίζω να βγήκατε, να απολαύσατε τις ωραίες ημέρες που έκανε, γιατί είχε πάρα πολύ ωραίες ημέρες την πρωτοχρονιά, παραμονή πρωτοχρονιάς, ανήμερα κτλ. Να είδατε δικούς σας ανθρώπους, να περάσατε όμορφα, να το ευχαριστηθήκατε, να το γλεντήσατε, να φάγατε, να ήπιατε, ό,τι ευχαριστεί τον καθένα. Εμείς είμαστε εδώ, πρώτη εκπομπή, ελπίζω να πάει καλά και φέτος, ό,τι άσχημο πίσω, ό,τι ωραίο παραμένει, αυτό θέλουμε. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από τη σελίδα μας βλέπουν, Instagram Όλγας Μάγαδου και φυσικά στο site μας www.diktv.gr, γιατί ό,τι συμβαίνει ανεβαίνει. Λοιπόν, εμείς κανονικά εδώ στους ρυθμούς μας, στην εκπομπή μας και θα ξεκινήσουμε την πρώτη εκπομπή με την πρώτη καλεσμένη, ελπίζω να είναι και γουρλού, για καλό της και για καλό μας, αστειεύουμε, με την Χριστίνα την Πρίντζα. Γεια σου Χριστίνα μου, καλεσμένη. Με την, καλησπέρα Όλγα μου, καλησπέρα σε όλους και καλή χρονιά. Καλή να χρονιά. Ευχηθώ. Και ξεκινάμε με ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτή τη χρονιά. Να σου πω την αλήθεια, το κάναμε και εμείς το κάναμε συνέχεια, απλά σκέφτηκα ότι καλό είναι να ξεκινήσουμε με μία υιοθεσία και φέτος, έτσι με μία πράξη. Να δώσουμε και το μήνυμα της υιοθεσίας μέσα από την εκπομπή μας, το αισιόδοξο. Να πούμε κάποια αυτό. Πράγματα, ναι, ότι εντάξει είναι σημαντικό να είμαστε συνειδητοποιημένοι, αυτό που λέμε πάντα, έτσι για την ευθύνη, να έχεις ένα ζωάκι στο σπίτι σου. Και να σας παρουσιάσω, είναι ο κύριος Κύρος, 9 μηνών. Πλήρης εμβολιασμένος, απορπαρασιτημένος και υγιέστατος. Ένα πράγμα οποία δεν είναι πολύ συχνό στα αδέσποτα. Έτσι, το φιλοξενεί μια κοπέλα Φωτεινή Κοσμοπούλου, μια κοπέλα που ασχολείται με αδέσποτα σκυλάκια όπως και αρκετοί άνθρωποι. Έτσι, έχει 10 σκυλιά στο χώρο της. Προηγούμενο μήνα είχαμε φέρει τον αδερφό του, του Κύρου, ήταν ο δώρος, υιοθετήθηκε από μια οικογένεια στη Θεσσαλονίκη. Ο δώρος πραγματικά ήταν ένα δώρο για την οικογένεια, έτσι. Ήταν αδερφάκια, ήταν 4 αδερφάκια. Από το προηγούμενο Μάγιο κακοποιήθηκαν από ανήλικα παιδιά στο Φλάμπορο Σερών και είναι ο τελευταίος που δεν έχει βρει ακόμα οικογένεια. Ελπίζουμε να βρει, γιατί και το όνομα του Κύρος. Κύρος. Ο Κύρος και ο Κύρος είναι ένα δώρο, γιατί πραγματικά για την κάθε οικογένεια που υιοθετεί ένα ζωάκι είναι δώρο, γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορείς να μάθεις πολλά και να προσφέρεις αλλά και να μάθεις. Έτσι. Το να βάλεις ένα μέλος ακόμη στην οικογένειά σου σίγουρα είναι δώρο για σένα, γιατί μαθαίνεις πολλά πράγματα από αυτό. Ναι, τα σκυλιά και την ανιδιοτελή αγάπη, έτσι. Και ξέρεις και σαν θεραπευτικά. Mm-hmm. Δηλαδή για ψυχική υγεία και ισορροπία, αυτό λέμε και στα παιδιά, οικογένειες οι οποίες έχουν παιδάκια, είναι καλό γιατί βάζεις σε μια άλλη φιλοσοφία το παιδί. Έτσι είναι ευθύνη, είναι αγάπη, είναι πολλά πράγματα. Πόσο χρονών είναι? Ο Κύρος είναι 9 μηνών. Έχει ήδη σχηματιστεί σχετικά, έτσι δεν θα μεγαλώσει άλλο, είναι 21 κιλά, δηλαδή είναι μισαίο μεγέθος. Η μη μολυκόσκελο το τρίχωμά του, έτσι είναι. Πολύ ωραίο ο τρίχωμα. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί και είναι ήρεμο, συναισθαλμένο να το βλέπεις. Γενικά τα αδέσποτα είναι σκυλάκια οποία κακοποιήθηκαν, ειδικά ή αυτά που ζούσαν έξω. Εγώ πιστεύω πως όταν τα υιοθετούν είναι πιο, πώς να το πω, εκτιμούν περισσότερο, το καταλαβαίνουν και δηλαδή κοιτάζουν να προσαρμοστούν και να σε ευγνωμονούν για όλη τη ζωή σου, που λέει ο λόγος. Έτσι είναι. Σίγουρα καταλαβαίνουν τα δεσποτάκια τα οποία έχουν ζήσει έξω σε δύσκολες συνθήκες και τα λοιπά, έχουν βιώσει και εκτιμούν, πολύ άσχημες καταστάσεις. Έτσι, και πέρα τις καταστάσεις πιθανής κακοποίησης,
Έχουν ζήσει καταστάσεις όπως άσχημες καιρικές συνθήκες, κρύο, πολύ ζέστη, χωρίς φαγητό, χωρίς νερό πολλές φορές, να πρέπει να έχουν το αίσθημα της αυτοσυντήρησης, σωστά τα λέω. Έτσι, οπότε έτσι. Αντιλαμβάνομαι ότι... Εξαρτάται βέβαια, παίζει και ρόλο σε τι ηλικία, ας πούμε, έχουν μαζέψει έναν σκυλό απ' έξω. Τα σκυλάκια, τα οποία κακοποιήθηκαν σε μεγάλη ηλικία, είναι θέλει λίγο χρόνο, δηλαδή να δουλέψεις μαζί τους. Όλα γίνονται, αλλά δηλαδή που λέμε ότι έχουν ψυχολογικά... Υπάρχει κάποιος φόβος. Ναι, ο δώρος διασώθηκε σε μικρή ηλικία, οπότε ασχολήθηκε και η κοπέλα, δηλαδή τώρα είναι από 2 μηνών που βρέθηκε, είναι 9 μηνών, δηλαδή είναι, ήδη έχει προσαρμοστεί και είναι υγιέστατος και ψυχολογικά και σωματικά. Έτσι, είναι ήρεμο, συναισθαλμένο παιδί, να το πω. Είναι ένα δραστήριο σκυλάκι, είναι ένας φύλακας, είναι... Είναι ένα σκυλάκι για συντροφιά, παρόλο το μεγεθός του, ναι. Δηλαδή, επειδή είναι ημιμολικό, το δαλικό σκυλάκι είναι δραστήρια και είναι σκυλιά εργασίας. Ο δώρος είναι πιο πολύ έτσι το τρίχωμά του, αλλά είναι πιο πολύ συντροφιάς. Mm-hmm. Είναι πιο πολύ συντροφιάς. Οι ανθρώπους οι οποίοι θέλουν συντροφιά για το σπίτι, έτσι, είναι ήρεμο σκυλί, παρόλο που είναι 9 μηνών. Έτσι. Είναι ζωηρούλη, αλλά όχι πολύ. Καλό είναι. Εντάξει, πρέπει, είναι ακόμα παιδί, είναι έφηβος. Μικρό παιδάκι είναι. Είναι έφηβος, αλλά όπως τον βλέπεις να κάθεται ήρεμα. Ήταν δύσκολο να προσαρμοστεί μετά το περιστατικό αυτό, να φύγει ο φόβος όλο αυτό στα σκυλάκια τα οποία... Είχε φοβίες. Είχε αρκετές φοβίες. Αλλά όπως είπαμε, φοβισμένο. Ήταν 2 μηνών, οπότε στα μωρά είναι πολύ εύκολο. Προσαρμόζονται γρήγορα και είναι πιο εύκολο να διώξει φοβίες από ένα κουτάκι 2 μηνών παρά από ένα σκυλάκι 2 χρονών. Δεν το είπα για την υιοθεσία. Το είπα ότι μετά από τόσο δύσκολα περιστατικά τα οποία συμβαίνουν, ναι, πόσο μπορεί η ψυχούλα και η καρδούλα του, του ζώου να επανέλθει. Ναι, όσο είναι πιο δηλαδή, μικρή ηλικία, τόσο πιο γρήγορα επαναλήφθηκε. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι εύκολο έτσι και για εσάς που υιοθετείτε έστω και για αυτό το διάστημα όσο, μέχρι να βγει μια κανονική οικογένεια, έτσι, είμαι προσεκτική στους ναι, όρους όπως βλέπετε, ναι, είναι δύσκολο γιατί παίρνετε ένα μεγάλο κομμάτι, δηλαδή να προσπαθήσετε να επαναφέρετε το ζωάκι στην αρχική του ψυχολογική κατάσταση. Στη φυσική όπως πρέπει να είναι. Και σωματική έτσι, ναι, γιατί πολλές φορές κάποια ζωάκια είναι και ακοποιημένα όχι μόνο και ψυχικά άρρωστα, και άρρωστα. Και σωματικά έτσι. Η Φωτεινή, τώρα δεν είναι μαζί μας, αλλά έτσι είναι, έχει στο χώρο τους και κάποια σκυλάκια οι οποίοι έχουν... Δηλαδή κάνουν θεραπείες, οι έχουν αρρώστιες. Έτσι, εντάξει, ο κύρος είναι εντάξει, αλλά κάποιες που είναι λησμανίωση, συμφυλάρια, κάνουν θεραπείες. Δηλαδή αυτά είναι ιδιώτες, δεν βοηθούνται από κάπου. Η κοπέλα δηλαδή είναι με τη μαμά της και ό,τι μπορούν, μόνοι τους οι άνθρωποι. Οπότε πρέπει να βρούμε, ναι, ένα σπίτι, ένα σπίτι για τον μικρό κύρο, έτσι. Ναι. Να βρούμε ένα σπίτι για όσους, θέλουν να τον υιοθετήσουν. Θα επικοινωνήσετε με τη Χριστίνα. Ναι, την ανεβάζω Πρίντζα και διάφορα post. Θα έχω και τις Φωτεινής εκεί το link. Πραγματικά μια ευθεσία είναι δώρο για όλους μας. Φυσικά πρέπει να είμαστε πάντα απόλυτα συνειδητοποιημένοι, έτσι. Ναι, δεν είναι ένα παιχνίδι, απλά πήγα να το σώσω, αλλά έτσι από καλοσύνη. Πρέπει να είσαι σίγουρος ότι όντως είσαι έτοιμος να βάλεις ένα σκύλο στο σπίτι σου, στη ζωή σου. Νομίζω ότι μπορεί να πάρει πάρα πολλά και ο άνθρωπος που υιοθετεί, εννοείται και το ζωάκι, αλλά και ο άνθρωπος που υιοθετεί εννοείται, είναι μοναδικό. Πάντα. Αυτά είναι μοναδικό συνέστημα. Πραγματικά η ανιδιοτελής αγάπη που λαμβάνεις από αυτά τα πλασματάκια δεν μπορεί να περιγραφεί με τίποτα. Πραγματικά έχω υιοθετήσει για λίγο διάστημα, έτσι, για λίγο διάστημα, ζωάκι, το οποίο ήταν έξω αδέσποτα και πραγματικά αυτό που είχα εκλάβει ήταν φανταστικό. Δηλαδή ήταν τόσο συγκινητικό όταν αναγκάστηκα να το αποχωριστώ, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι και ότι καλύτερο όταν αποχωρίζει και το ζώο, γιατί ταράζεται, συνηθίζει, πάει να συνηθίσει σε ένα περιβάλλον και μετά όταν πρέπει να αλλάξει πάλι ταράζεται όπως και οι άνθρωποι. Δύο λόγια να πω για το τρίχωμά του. Είναι διπλό τρίχωμα, δεν κορεύονται τέτοιου είδους τριχώματος. Ο κύριος δεν είναι για να κορεύεται, για αυτούς που θα υιοθετήσουν αργότερα. Έτσι, είναι διπλό τρίχωμα. Η τριχούλα του βγαίνει με χτένισμα και αφαίρεση νεκρού τριχώματος. Έτσι λέγεται η διαδικασία της περιποίησης του. Έτσι. Αυτό. Κουράστηκε. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Είναι αυτό που είπαμε ότι είναι ήρεμο παιδί και συναισθαλμένο. Και συναισθαλμένο. Ναι. Λοιπόν, Χριστινάκη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζω αύριο να μου πάρεις τηλέφωνο και να μου πεις ότι ο κύριος βρήκε ακόμη ένα σπίτι.
Έτσι, και ακόμη μία οικογένεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και αυτό το πολύ έτσι ωραίο θέμα που... Καλή χρονιά να έχουμε. Ανοίξαμε την... Καλή χρονιά να έχουμε όλοι. Καλή χρονιά. Όλοι. Υγεία και ευτυχία. Έτσι. Λοιπόν, εμείς πάμε στο Extant Bebe. Πάμε σε κάτι λούτρινα, τα οποία έχει σε αποκλειστικότητα το Extant Bebe. Είναι τα γνωστά Warmies, τα οποία πραγματικά είναι φανταστικά, σε ποικιλία. Και η Χριστίνη μας έχει ετοιμάσει ένα βίντεο για να μας πει αναλυτικά τι είναι τα Warmies, πώς μπορούμε να τα προμηθευτούμε και τι ποικιλία υπάρχει, τα πάντα. Πάσαμε την Αλεπού. Πάσαμε την Αλεπού. Ποια Αλεπού? Τα Warmies που φέρατε. Α, τώρα κατάλαβα. Πήρατε το κουπλάκι θερμοφόρα. Ναι. Αυτή την Αλεπού εννοείται. Πες μου ότι τη βρήκατε την Αλεπού. Μόλις παραλάβαμε για δεύτερη φορά, είχαν εξαντληθεί όλα τα σχέδια και τώρα είναι ξανά διαθέσιμα. Και η τιμή είναι η ίδια από 39,90 29,90. Πολύ σωστά. Τα κουπλάκια, τα αδιάσημα, τα Warmies που είναι και θερμοφόρες, κοστίζουν όλα 29,90 εκτός από τα μικρούλικα, σκυλάκι γουρουνάκι που είναι ελάχιστα πιο μικρά στα 24,90. Έχουμε φέρει όμως και καινούργια σχέδια. Λάμα δεινόσαυρο, λιονταράκι και ένα γιορτινό αρκουδάκι, καμιλοπάρδαλι και χάσκι. Και φαντάζομαι όταν το βάλετε στο φούρνο μικροκυμάτων μύριζε όλο το σπίτι λεβάντα. Αυτό μύριζε. Ναι. Είναι ο τέλειος φίλος για τα παιδάκια μας. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε να την καλωσορίσουμε και να της πούμε και χρόνια πολλά. Γιατί για την γιορτή της, τη Βάσο τη Μαυρίδου που μας έλειψε. Γεια σου όμορφη μου, χρόνια σου πολλά, να σε χαιρόμαστε. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές, πήρα πάρα πολλές ευχές. Καλή χρονιά να έχουμε σε όλους, με αρμονία, ηρεμία και αγάπη. Η αγάπη είναι το μόνο δώρο που το δίνουν όλοι. Αν το δώσουν απλόχερα είναι το πιο ακριβό, αλλά μπορεί να το δώσει και πιο φτωχός. Ας μιλήσουμε σήμερα λίγο, έτσι έχω καιρό να βγω εννοείται, λόγω του ατυχήματος που είχα, σιγά σιγά επανέρχομαι. Καλά, ούτως ή άλλως δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή να έμενα πίσω. Και ας πούμε λίγο σήμερα για τα τυχερά της χρονιάς. Πώς να απαντήσουμε? Θα πρέπει να ξέρουμε ότι δεν βλέπουμε μόνο το ζώδιο. Ο καθένας στο χάρτη του, αν δει, αποτελείται από 10 πλανήτες. Άρα και ένας πλανήτης να βάλετε, π.χ. από τον Κρόνο ή από κάποιο άλλο ή από κάποιον άλλο πλανήτη, εκεί μπορεί να ζορίζεται και να λέει δεν περνάω καλά. Εγώ θα σας πω λοιπόν έναν άλλο πέρα για τους μεγάλους πλανήτες που θα περιμένει ευκολίες. Να ξέρετε, τα πρώτα δεκαήμερα είναι αυτοί που είναι διανυμένοι από τις 23 περίπου μέχρι τις 1. Τα δεύτερα δεκαήμερα ξεκινούν από τις 2-3 ανάλογα το ζώδιο μέχρι τις 12 και από τις 12-13 μέχρι τις πάλι 22-23 είναι τα τρίτα δεκαήμερα. Και έτσι αναλόγως είναι και οι μοίρες. 0 έως 9 μοίρες πρώτα δεκαήμερα, 10 έως 19 τα δεύτερα και 20 τρίτα. Και όταν έχετε εκεί πλανήτες, γιατί τα λέω αυτά? Γιατί ο Δίας θα περάσει από τα πρώτα, δεύτερα, τρίτα από τον Ταύρο, θα περάσει μετά από τους διδύμους μόνο από τα πρώτα και τα δεύτερα, στα πρώτα θα μείνει λίγο, θα είναι ένα τεράστιο εξάγωνο με πλούτα που θα βοηθήσει πάρα πολύ. Στη συνέχεια στα δεύτερα θα τα ζωρίσει ένα τετράγωνο με Κρόνο, ενώ θα λέμε δύο βλέπουμε, αλλά ζόρια, γιατί ο Κρόνος βάζει όρια. Ο Κρόνος είναι στους ιχθύους, περιορίζει τα όνειρά μας και μας ξυπνάει. Θα δείτε λοιπόν τον οίκο των ιχθύων και εκεί θα σας περιορίσει. Και στα δεύτερα θα μείνει ο καιρό μέχρι το τέλος της χρονιάς, να μην σας πω και αρχές της άλλης. Έχουμε έναν Ουρανό και Ποσειδώνα, αυτοί θα έχουν τα τρίτα δεκαήμερα. Εκεί λοιπόν ο Ουρανός φέρνει τα απρόβλεπτα, στις γης ωραία απρόβλεπτα θα φέρει, αλλά και στους νερούς, στους υπόλοιπους όμως θα τους ζωρίσει. Ενώ ο Ποσειδώνας, δίδυμος, τοξότης, παρθένος και ηχθύς του τρίτου δεκαημέρου, προσέξτε τι όνειρα κάνετε και πού. Έτσι λοιπόν οι Κρύοι θα έχουν τύχη στα οικονομικά, συναισθηματικές ανάγκες, λίγο μέσα τους θα πρέπει να δουλέψουν το παρελθόν ή κάποια
πράγματα τα οποία δεν τους, θα τους ξεβολέψουν. Ο ουρανός θα φέρνει απρόβλεπτα χρήματα, ίσως και απρόβλεπτα έξοδα στις δύσκολες όψεις, ενώ ο Ποσειδώνας τους παρασέρνει. Δεν μιλάω για τον Πλούτονα στον υδροχό. Θα κάνουμε ακριβώς μία εκπομπή μόνο γι' αυτό, γιατί θα μείνει 20 χρόνια εκεί. Οπότε θα πρέπει να το δούμε λίγο ειδικά και ποιος θα πάει ιδιαίτερα. Πάμε στους Σταύρους. Με το Δία στην αρχή στο ζώδιό σας όλα τα δεκαήμερα, ό,τι δεν πήρατε από το Μάιο θα το πάρετε τώρα. Ο Κρόνος σας πιέζει στους φίλους και στις ομάδες που είσαστε να ξεχωρίσετε. Ο Ουρανός μόνο για τα τρίτα δεκαήμερα φέρνει απρόβλεπτα. Προσέξετε. Ενώ για τους διδύμους η χρονιά δείχνει να δουλέψετε το Δία στην αρχή, το πρώτο εξάμηνο που θα είναι στον Ταύρο από πίσω σας, σαν φύλακας άγγελος, για να ετοιμάσετε σχέδια για να τα πραγματοποιήσετε από το Μάιο και μετά. Ειδικά τα πρώτα δεκαήμερα θα έχετε πολύ τύχη και τα δεύτερα λίγο θα ζοριστείτε, αλλά να ξέρετε ότι ο Κρόνος τα επαγγελματικά θα κάνετε καριέρα. Δηλαδή αν δουλέψετε θα έχετε και αποτέλεσμα και επιβάλλετε μετά. Για τους Ουρανός θα φέρνει λοιπόν τα τρία δεκαήμερα σκαμπανεβάσματα στην υγεία τους. Στην υγεία τους και στην ψυχολογική, στην ψυχοσύνθεσή τους. Μία θετικές σκέψεις, μία αρνητικές. Για τους καρκίνους, τα οικονομικά σχετικά με φίλους, με ομάδες ευνοεί ο Δίας και θα κάνετε πολλές παρέες, πολύ δημοφιλείς. Ο Κρόνος σας περιορίζει για σπουδές, αν πρέπει να τις κάνετε για να πάρετε και τα ανάλογα μπράβο αργότερα. Ενώ ο Ουρανός σας φέρνει καινούργιες μέσα σε ομάδες, όμως ειδικά τα τρίτα δεκαήμερα μαζί με τον Ποσειδώνα συνδυαστικά και για σπουδές και για να κάνετε κάποια σεμινάρια και να πάτε λίγο παρακάτω. Για τους Λέοντες τώρα, κατευθύνετε το είναι στο 10ο σας επιτυχίες και Ουρανός απρόβλεπτα για τα τρίτα δεκαήμερα προτάσεις για δουλειά. Ο Κρόνος περιορίζει τα οικονομικά σας λίγο και σας ζορίζει σχέσεις με άλλους, κληρονομιές, αλλά μπορείτε να κάνετε και αποταμίευση. Δείτε λίγο σχέσεις που είναι μόνο με σεξ, αυτές θα τις κόψει ο Κρόνος και θα πάει παρακάτω να βρείτε αυτό που θέλετε. Θα βοηθήσει ο Πλούτονας για εσάς μετά. Προσοχή εσείς τα δύο δεκαήμερα με τον Ποσειδώνα, μην χάσετε χρήματα. Μπερδεύετε τους πρίγκιπες, τους έρωτες και τα παραμύθια. Αυτό ισχύει και για τους παρθένους του τρίτου δεκαημέρου. Ο Ποσειδώνας στις σχέσεις θα φέρει γάμους. Δεν ξέρω αν είναι ξεκάθαρο το τοπίο ή είναι κάποιοι οι οποίοι σας βασανίζουν ερωτικά, αλλά δεν είναι ξεκάθαρα τα θέματά τους. Ο Κρόνος απέναντι είναι αυτός στα πρώτα δεύτερα δεκαήμερα που θα σας περιορίσει τις σχέσεις. Μπορεί να φέρει και γάμο ή σοβαρές συνεργασίες. Ενώ ο Δίας θα φέρει ταξίδια. Και αργότερα θα φέρει από τους διδύμους σπουδές και επαγγελματική αναγνώριση. Για τους ζυγούς τώρα, προσέξτε τα οικονομικά σας και τα κληρονομικά σας πώς θα διαχειριστείτε. Όχι σε υπερβολές. Ο Ουρανός στα τρίτα δεκαήμερα θα φέρει απρόβλεπτα έξοδα, αλλά και απρόβλεπτη τύχη, ειδικά όταν θα συνδεθεί με τον Δία. Και χρήματα εκεί τον Απρίλη, ενώ ο Κρόνος στον εργασιακό τομέα και στην καθημερινότητα θα σας πιέσει. Προσοχή στις δύσκολες όψεις. Τα δεύτερα δεκαήμερα μη φέρει ατυχήματα και θέματα υγείας τα του Κρόνου. Πάμε στους Σκορπιούς. Νομίζω ο Δίας απέναντι φέρνει γάμους, συνεργασίες καινούργιες για σας μέχρι τον Μάιο. Ο Ουρανός θα φέρει όμως χωρισμού στα τρίτα δεκαήμερα. Προσοχή και διαλύσεις σχέσεων. Ενώ ο Κρόνος απαιτεί σεβασμό, σοβαρότητα στα ερωτικά σας και ίσως σοβαρές δεσμεύσεις. Ο Ποσειδώνας σας πάει στον έρωτα, σε παραμυθένιους έρωτες. Δεν ξέρω αν είναι καλή ή κακή, εξαρτάται από το με ποιον έχετε μπλέξει. Για τους τοξότες, νομίζω ότι στην καθημερινότητα και στην εργασία θα φέρει το πρώτο εξάμηνο τύχη ο Δίας και στην υγεία σας. Ο Κρόνος μέσα από το σπίτι δείχνει κάποιο άτομο είτε γυρεό θα σας πιέζει ή θα σας βάζει όρια ή θα σας ζορίζει. Ενώ ο Ουρανός στα τρίτα δεκαήμερα θα φέρει απρόβλεπτα γεγονότα. Προσοχή, κάποιοι μην χάσετε και τη δουλειά σας. Πάντα με τον Ποσειδώνα να προσέχετε τις πλημμύρες και τις βροχές που θα έρχονται, γιατί είναι χρονιά νερού. Κρόνος και Ποσειδώνας της Ιχθύης. Για τους εγώκερους, ο Δίας και ο Ουρανός, για σας δεν υπάρχει περίπτωση να μείνετε οι εγώκεροι χωρίς έρωτα, θα πει ότι έχετε πρόβλημα. Ο Κρόνος δείχνει ότι έχει σχέση με διαδίκτυο και αυτό να το προχωρήσετε και να το προωθήσετε με εμπόριο. Και φυσικά ο Ποσειδώνας
Θα βγάλει όλη την, το μέσα σας, το καλλιτεχνικό που μπορείτε να το βγάλετε προς τα έξω. Για τους υδροχώους, στο σπίτι αγαθά έρχονται. Μόνο τα τρίτα δεκαήμερα θα ζωρίσει ο Δίας, απότομα μέσα στο σπίτι προβλήματα που δεν ξέρω πώς θα τα διαχειριστείτε. Ο Κρόνος σας λέει προσοχή στα οικονομικά σας. Ίσως στερηθείτε χρήματα και στις συναισθηματικές σας ανάγκες, αλλά ο Ποσειδώνας σας παρασέρνει σε έξοδα. Προσοχή που τοποθετείτε τα χρήματά σας. Μη σας κλέψουν, έχετε απώλειες από λάθος επιλογές σας. Και τέλος ηχθείς, ο διαθετικός για σας το πρώτο εξάμηνο, μετά θα ζωρίσει όλους. Και κυρίως στα δεύτερα δεκαήμερα μαζί με τον Κρόνο, που σημαίνει ώρα να ξυπνήσετε, να σοβαρευτείτε, για να βγείτε από λάθος όνειρα, να δείτε την πραγματικότητα. Ο ουρανός δείχνει απρόβλεπτες καταστάσεις στην καθημερινότητα, θετικές για σας όμως, εσείς θα σας κάνει ο ενδύλιος. Και αν είστε καλλιτέχνες, νομίζω ότι όλα καλά θα διαπρέψετε. Βασούλα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Αυτά είναι όλα τα ζώδια. Είπαμε τον Πλούτονα, θα τον πάρουμε την άλλη φορά. Την άλλη εβδομάδα, φιλιά πολλά, να σε χαιρόμαστε. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Ελπίζω να μπορέσεις να έρθεις εδώ να σε δούμε και να σε αγκαλιάσουμε. Λοιπόν, και να σε χαιρόμαστε. Επειδή μου στέλνετε μηνύματα και με ρωτάτε από τι ηλικίες ξεκινάνε τα ρούχα στο Extant Bebé, ως τι ηλικίες κτλ., σας έχουμε ετοιμάσει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ για όλες τις ηλικίες. Έχει από 0 έως 16 και βρεχηφικά και τα πάντα. Η Χριστίνα μπορεί να εξυπηρετήσει την κάθε σας ανάγκη. Είμαι εγώ κοντή. Κοντή. Δεν είστε κοντή. Πήγα σε ένα κατάστημα με γυναικεία ρούχα και όλα μου κολυμπούσανε. Και. Τι και. Η κοπέλα εκεί μου είπε να έρθω να κοιτάξω σε παιδικά. Και εγώ ήρθα στο Extant Bebé. Οκ, θέλετε να δούμε κάτι για τις γιορτές. Καταρχήν πείτε μου, είμαι κοντή. Κοντή δεν είστε σε καμία περίπτωση. Θέλω όμως να καταλάβω λίγο έτσι το στυλ. Αυτό είναι το φόρεμα της Παπαρίζου. Τι δουλειά έχει εδώ. Έτσι μας το ζητάνε και οι πελάτες μας, είναι η αλήθεια. Θέλετε να δοκιμάσετε το μεγαλύτερο νούμερο που είναι το 14. Το βλέπω, μου κάνει. Στο Extant Bebé μπορείτε να βρείτε ρούχα από 0 μέχρι και 16 νούμερο. Το βίντεο ήταν καθαρά χιουμοριστικό. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και έχω δύο εξαιρετικούς καλεσμένους. Έχω δύο ανθρώπους πραγματικά που είναι, όλο αυτό που κάνουν είναι πολύ εντυπωσιακό. Είναι πολύ έτσι, πολύ οπερικό, δεν ξέρω πώς μπορώ να το πω. Πάντως σίγουρα είναι δύο άνθρωποι που έχουν φοβερό ταλέντο. Είναι η Operatical, είναι το συγκρότημα Operatical, είναι η Ναδίνα Τζιάτζου και ο Θάνος Ζήσης. Γεια σας. Γεια σας. Καλή χρονιά στις όμορφες αίρες. Καλή χρονιά, καλώς μας ήρθατε από την Αθήνα, τη ζεστή Αθήνα. Και μας αρέσει που δροσιστήκαμε λίγο. Έτσι να πάρετε μια γεύση. Πώς είστε, καλοτάξετε το τραγούδι σας. Θέλω να πω ότι η Operatical είναι σε περιοδία, γιατί έχουν βγάλει το καινούργιο τους τραγούδι, το οποίο είναι η μια ψυχή. Μια ψυχή, όχι η ψυχή, μια ψυχή. Και είστε σε περιοδία εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, καταρχάς να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε εδώ μαζί και θέλω να μου πείτε λίγα λόγια για τη δημιουργία του συγκροτήματος. Δεν θα δώσω το λόγο, εσείς ξέρετε, θα το πάτε μαζί. Ναι. Θα θέλεις να αρχίσεις, Θάνο. Η Operatical, που είμαστε εγώ και η Ναδίνα, δημιουργήθηκαν πριν από κάποια χρόνια από την ανάγκη μας ουσιαστικά, επειδή είμαστε και δύο τραγουδιστές της όπερας, αλλά είχαμε λίγο κουραστεί από αυτό το πράγμα, το καθαρά, την καθαρά κλασική μουσική. Θέλαμε να κάνουμε κάτι λίγο διαφορετικό, λίγο πιο μοντέρνο, λίγο πιο φρέσκο, έτσι, και για μας τους ίδιους βέβαια, γιατί η Ναδίνα, έτσι, πέρα από τραγουδίστρια της όπερας, είναι και συνθέτρια, έτσι, με δίπλωμα σύνθεση, με σπουδές σύνθεση, με διακρίσεις σε διαγωνισμού σύνθεσης. Έτσι, οπότε θέλαμε λιγάκι να συνδυάσουμε αυτό το ότι είμαστε τραγουδιστές της όπερας, που είναι κάτι που αγαπούμε και πάντα θα αγαπάμε βέβαια, να το συνδυάσουμε όμως και με κάποια άλλα, έτσι, με άλλα στοιχεία, με τραγουδιστικά βιώματα, κυρίως της Ναδίνας, γιατί η Ναδίνα γράφει τη μουσική και εγώ τους στίχους, και να δημιουργήσουμε κάτι έτσι λίγο πιο φρέσκο, λίγο πιο μοντέρνο, κάτι που να φέρει λίγο
πιο κοντά το ευρύ κοινό στην όπερα. Έτσι, αυτό θα λέμε. Γενικά, όλα τα τραγούδια, πέρα από διασκευές που έχω ακούσει ότι έχετε κάνει και είναι φανταστικές, τα τραγούδια είναι δικά σας, εξ ολοκλήρου δικά σας. Ναι, ναι, ναι. Εκτός από τις διασκευές, όπως είπατε, τα υπόλοιπα είναι δικά μας. Μάλιστα. Και θέλω να σας πω ότι θα τα δούμε κιόλα. Κάνουν φοβερά βίντεο κλιπ. Γιατί εγώ έχω ένα θέμα, το ξέρω. Να το. Αυτό είναι το Μία Ψυχή. Ναι, ναι. Καλοτάξιδο. Στοιχεία παραδοσιακά παράλληλα. Ναι, 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 ναι. Για πες μου λίγο, Ναδίνα μου, για αυτό το τραγούδι. Το Μία Ψυχή, λοιπόν, καταρχήν το γράψαμε στην καραντίνα. Στη μεγάλη καραντίνα. Αχ, στην καραντίνα έχουν βγει πραγματικά φανταστικά πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, εξ αποστάσεως να μου στείλει τη μουσική και να γράφω τους στίχους. Ήμασταν σε απόσταση στην καραντίνα, γιατί ο Θάνος είναι και γιατρός. Οπότε. Είχα αποκλειστεί στην Αθήνα και. Έπρεπε να καθίσει στην Αθήνα για να εξυπηρετήσει τον κόσμο που τον χρειαζόταν. Και εγώ είχα πάει στην οικογένειά μου, στα Γιάννενα, είμαι από τα Γιάννενα, για να έχω βοήθεια με τα παιδιά. Και πραγματικά εμπνεύστηκα αυτό το τραγούδι, το Μία Ψυχή. Ήμουν έτσι και σε μια άσχημη ψυχολογική κατάσταση, με κάποιες καταστάσεις που μου έχουν συμβεί. Και σε απόσταση, εγώ έγραψα τη μουσική, έθανα στους στίχους και βγήκε το Μία Ψυχή. Είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει όπερα, έχει παραδοσιακά στοιχεία, έχει... Τώρα αυτό δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Πείτε μου, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Όχι, είναι παραδοσιακό. Ναι, ναι, έχει παραδοσιακά στοιχεία. Έχει την κριτική λύρα. Την κριτική λύρα. Έχει ρυθμό παραδοσιακό, αλλά πιο βόρεια. Ο ρυθμός συνδυάζει το πιο βόρειο στοιχείο. Έχει το κινηματογραφικό στοιχείο, γιατί εγώ είμαι συνθέτρια περισσότερο σε κινηματογραφικό στυλ. Και το οπερατικό στοιχείο, που είμαστε οπεράτικαλ. Συνδυάζει 3-4 στοιχεία μαζί. Είστε... Και το έντεχνο, ίσως. Και το έντεχνο, ναι, 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 ναι. Εννοείται και το έντεχνο. Εννοείται. Συγγνώμη, το έχουμε που δεν το είπαμε. Γενικότερα, όλα σας τα βίντεο κλιπ, η καλλιτεχνική σας φύση και γενικότερα όλο αυτό το οποίο κάνετε, σε ταξιδεύουν σε μία άλλη ατμόσφαιρα, θα έλεγα. Μία που σε πάει λίγο πίσω στο παρελθόν, μία που σε πάει στο μέλλον και μία που σε αφήνει στο παρόν και τα συνδυάζεται όλα. Εγώ το εκλαμβάνω έτσι. Όχι, πολύ σωστά έτσι. Πολύ σωστά το λες και αυτό είναι που θέλουμε να κάνουμε στα σχήματα. Θέλουμε δηλαδή και με τη μουσική αλλά και με τα βίντεο κλιπ, γιατί θεωρούμε ότι η εικόνα είναι ένα απόσπαστο κομμάτι του κομματιού. Δηλαδή βοηθάει στο να γίνει αντιληπτό αυτό που θέλουμε να δώσουμε μέσα από το κομμάτι. Θέλουμε αυτό να ταξιδεύει. Αν και στο συγκεκριμένο τραγούδι, εμένα μου άρεσε η εικόνα να είναι κόντρα στη μουσική. Δηλαδή, πραγματικά, όταν περιέγραψα στους συνεργάτες μου πώς θέλω να είναι το βίντεο κλιπ, μου λένε πως κάτι που έχει παραδοσιακό θα ταιριάζει ένα τέτοιο βίντεο κλιπ, γιατί έχουμε βάλει ακροβάτες, έχουμε βάλει κάτι πολύ διαφορετικό, να υπονοεί με τη μάσκα, η ψυχή, με τα φτερά, ο εξαιρετικός Πέτρος Πολίτης που είναι με τα φτερά, να υπονοεί την ψυχή. Οπότε μου είπαν θα ταιριάζει κάτι και πραγματικά τέριαξε, παρόλο που είναι κόντρα. Γιατί έχουμε συνηθίσει με τα πιο traditional τραγούδια να βλέπουμε και πιο traditional βίντεο κλιπ. Εικόνες. Αυτό ακριβώς, ναι. Δεν είναι να σου πω τόσο κόντρα, γιατί ο στίχος ταιριάζει, αν πάρεις τον στίχο, ταιριάζει, είναι σε αρμονία με την εικόνα. Mm-hmm. Η μουσική είναι κόντρα, αν ναι, μπορώ ναι, ναι. να το πω. Η μουσική είναι κόντρα, ναι. Με την εικόνα. Πολύ και αυτό σωστά. Είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί ακούς και μετά φαντάζεσαι και βλέπεις αυτό και είναι πάρα πολύ ωραίο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το βίντεο κλιπ. Δηλαδή, όποιος έρχεται εδώ περνάει από τα βίντεο κλιπ του, γιατί μου αρέσει πολύ η εικόνα, το οπτικό, ακουστικό, πάρα μα πάρα πολύ. Ποιος έκανε σκηνοθεσία του βίντεο κλιπ? Ο Θάνος Λιμπερόπουλος και Γιάννης ο Μαριατουσάκης, εξαιρετική σκηνοθέτη. Δύο πολύ αξιόλογοι σκηνοθέτες. Έχουμε δύο σκηνοθέτες πάντα. Μπράβο. Είναι ομάδα που συνεργάζονται και δημιουργούν αυτό το όμορφο αποτέλεσμα. Ξένο στίχο έχετε? Ναι, έχουμε σε πέντε γλώσσες έχει γράψει ο Θάνος στίχους. Το χαρακτηριστικό του σχήματος είναι ότι η γλώσσα των στίχων υπαγορεύεται κάθε φορά από το ύφος του κομματιού. Δηλαδή τώρα το Desire που ακούμε, ένα λίγο παλιότερο κομμάτι, είχε πιο pop στοιχεία σαν κομμάτι, έτσι και θα πεις πιο πολλά εσύ να δει, αλλά εκεί ταιριάζει σαφώς ο αγγλικός στίχος και με λίγα ισπανικά βέβαια, που μας αρέσουν τα ισπανικά έτσι να μπαίνουν. Και να δίνουν γιατί ένα χρώμα έχουμε περισσότερο κοινό διαδικτυακά, έχουμε περισσότερο ισπανικό κοινό που μας παρακολουθεί, οπότε θέλουμε να βάζουμε τα ισπανικά μέσα σε αυτό. Είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ ωραίο και γενικότερα και οι ήχοι οι ισπανικοί, εμένα προσωπικά μου αρέσουν πάρα πολύ, ο ήχος δηλαδή εμένα είναι πολύ αγαπημένος.
Αυτό το τραγούδι, ας πούμε, τώρα ναι, πώς θα το μπορούσαμε να το εξηγήσουμε, να έχει την όπερα μέσα παράλληλα. Είναι και chill out, έχει και pop στοιχεία και ethnic στοιχεία. Και πάντα ethnic βάζω στοιχεία. Το ethnic στοιχείο μέσα και το κινηματογραφικό στοιχείο που αργότερα εξελίσσεται έτσι με soundtrack λίγο ύφος. Σου αρέσει αυτό το στοιχείο, δηλαδή είναι κάτι που σε χαρακτηρίζει και το, ναι, το έχεις συνθετικά και το σε ακολουθεί. Ναι, και πιστεύω ότι είναι η μουσική που σε ταξιδεύει, σου δημιουργεί εικόνες στο μυαλό. Και γι' αυτό μου αρέσει πάντα, μου βγαίνει αυθόρμητα, το συνθετικό μου στυλ είναι κινηματογραφικό, οπότε και τον ακροατή το ταξιδεύει κάτι τέτοιο και γι' αυτό και τα βίντεο κλιπ μας είναι και... Είμαστε μουσικοθεατρικό σχήμα βασικά, οπότε... Είστε μουσικοθεατρικό, δεν το είπα παράληψής μου γιατί είπα τόσα, αλλά ξέχασα το μουσικοθεατρικό και θα ήθελα πολύ να σας δω και στο θέατρο. Θα ήθελα να σας δω να κάνετε θέατρο. Ναι, ναι, ναι. Musical. Musical, ναι, ακριβώς. Το musical θεωρώ ότι μπορεί να σας χαρακτηρίσει πάρα πολύ. Θα μου πεις πού το ξέρεις, βρε Όλγα. Εντάξει, πέντε πράγματα μπορώ να κρίνω να δω και να ακούσω και να δω και παράλληλα. Γιατί όταν σκηνοθετικά ερμηνεύεται και παίζεται και το ρόλο στα βίντεο κλίπ είναι φανταστικό αυτό. Το κάνετε με μαγεία. Το μοναδικό επίσης σε εσάς είστε ότι δεν είστε ζευγάρι μόνο στη δουλειά. Είστε ζευγάρι μαζί, είστε και στη ζωή μαζί. Πώς τα ταιριάξατε όλα αυτά, γιατί είστε δύο άνθρωποι που αγαπάτε τη μουσική. Οπερικά πώς έγινε όλο αυτό όμως, γιατί δεν είναι και εύκολο. Δεν είναι και εύκολο κομμάτι όπερα, έτσι. Όχι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θέλει πολύ εξάρτηση. Εντάξει, ίσως το ήταν και ένα από τα στοιχεία που μας έφερε κοντά, έτσι, στην προσωπική μας ζωή, πώς να το πω, πέρα από όλα τα άλλα. Δηλαδή η αγάπη μας αυτή, η κοινή μας αγάπη για τη μουσική, για το λυρικό τραγούδι, ήταν ένα στοιχείο σημαντικό, θεωρώ. Έστω και υποσυνείδητα μπορεί να μας να έπαιξε το ρόλο. Και από εκεί πέρα προσπαθούμε έτσι ο ένας τον άλλο, ο ένας με τη βοήθεια του άλλου, να βελτιωνόμαστε και να εξελίσσουμε αυτό το πράγμα. Λέει, θεωρώ ότι είναι σημαντικό οι άνθρωποι που είναι κοντά να βοηθάνε στον άλλο για να βελτιωνόμαστε. Γενικότερα το κοινό της Ελλάδος την αγκαλιάζει την όπερα. Θεωρώ ότι το κοινό της Ελλάδας δεν είναι τόσο εκπαιδευμένο και εξοικειωμένο στο περατικό άκουσμα. Σίγουρα βέβαια όταν γίνονται παραστάσεις όπερας γεμίζει πάντα ένα θέατρο, αλλά πολλοί πάνε έτσι και από περιέργεια να δουν, δηλαδή το καθαρό κοινό της όπερας είναι συγκεκριμένο και περιορισμένο. Το καλό βέβαια με εμάς είναι, επειδή δεν κάνουμε καθαρό μία όπερα, εμείς είμαστε μοντέρνο περατικό συγκρότημα, ότι όταν δίνουμε μία συναυλία έρχεται κόσμος και μας λέει «Δεν μου άρεσε η όπερα, αλλά με εσάς μου άρεσε πάρα πολύ και θέλω να σας ξανακούσω». Και αυτό μας ευχαριστεί πάρα πολύ γιατί βλέπουμε ότι προσεγγίζουμε περισσότερο κόσμο να έρθει περισσότερο σε αυτό το άκουσμα και να μπορέσει να το κατανοήσει. Δηλαδή να δείξουμε ότι η όπερα δεν είναι ένα είδος αποστηρωμένο και για τους λίγους, ας το πούμε, κάτι μπορεί να αγγίξει οποιονδήποτε άνθρωπο, αρκεί να εμείς πρέπει να τη φέρουμε πιο κοντά στους άλλους και όχι οι άλλοι ίσως να... Δίνεται μια άλλη νότα, μια άλλη ατμόσφαιρα. Το τραγούδι αυτό είναι... Αυτό είναι το «Χώρα Μακρινή», ήταν το προηγούμενό μας τραγούδι, το πάρα προηγούμενο μάλλον. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι γυρισμένο, καταρχήν σε παραπέμπει στην εποχή του 40. Την εποχή του 40. Ναι, ναι, 50 εκεί, 45. 40 καλύτερα. Σε θέατρο, είναι σε μαγαζί, είναι. Ναι, είναι σε ένα χώρο, σε ένα τάγκο μαγαζί, το Τάγκο Νοτούρνο στην Αθήνα. Έγιναν τα γυρίσματα πάλι με τους ίδιους σκηνοθέτες. Έχουμε και ένα εξαιρετικό ηθοποιό και τη χορογράφο μας την Άννα Τιμάγκου που παίζει σε πάρα πολλές σειρές στην τηλεόραση. Έγινε με πολύ αγάπη, πολύ κόπο αυτό το τραγούδι. Τους στίχους τους έγραψε ο Θάνος, τη μουσική εγώ και μιλάει για τον ανεκπλήρωτο έρωτα. Και θεωρούμε ότι είναι ένα κομμάτι συμβολικό κατά βάση. Δηλαδή μιλάει για μια χώρα μακρινή, αλλά η χώρα μακρινή μπορεί να μην είναι μια χώρα μακρινή, μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που θέλεις να τον ξαναδείς. Ή μια χώρα μακρινή ίσως. Ίσως. Ή ένας στόχος που τον έχεις ξεχάσει και θέλεις να τον ξαναδείς. Σας αρέσει να μεταμορφώνεστε. Μα αυτό είναι και. Είμαστε μουσικοθεατρικό σχήμα, οπότε είναι μέσα στα πλαίσια αυτού του. Δηλαδή, όταν θα έρθω στην παράστασή σας, που εγώ όταν θέλω στην, θα κατέβω στην Αθήνα, θα έρθω να σας δω όπου και να είστε, ειλικρινά. Ευχαριστούμε. Μα κεντρίζεται το ενδιαφέρον. Τι θα δω, πώς θα σας δω, τι θα κάνετε. Όχι ότι θα κάνετε. Ναι, 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 ναι. Αντιλαμβάνεστε όμως, εγώ το έχω στο μυαλό μου ότι
θα δω κάτι διαφορετικό. Αυτό μας αρέσει και εμάς σαν σχήμα. Δηλαδή, ενώ σε άλλους καλλιτέχνες λένε για να ακούσουμε το καινούργιο τραγούδι, τη στάδια τραγουδίστρες, εμείς θέλουμε να λένε για να δούμε σε τι στυλ θα βγάλουν αυτή τη φορά, πώς θα είναι. Τι θα βγάλουν τώρα, άραγε. Στο συγκεκριμένο βέβαια βίντεο κλιπ, ούτε εμείς γνωρίζαμε τους εαυτούς μας. Όταν το είδαμε έτσι λίγο. Έγινε έτσι πολύ προσεγμένη δουλειά και στο μακιγιάζ και στα κουστούμια και σε όλα. Σας βρίσκουμε κάπου στην Αθήνα, σε κάποιο σταθερό στέκι που λέμε, κάνετε κάποιες έτσι εμφανίσεις ζωντανές. Κάθε φορά είμαστε σε διαφορετικό χώρο και με διαφορετικό project, οπότε τώρα ετοιμάζουμε το project που θα ετοιμάσουμε στην Αθήνα πρώτα. Ετοιμάζουμε μια συναυλία με κινηματογραφική μουσική. Γιατί και τα τραγούδια μας ταιριάζουν, είναι σε κινηματογραφικό στυλ και θα διασκευάσω εγώ τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο και θα τα κάνουμε σε στυλ οπεράτικα και θα τα ενώσουμε όλα μαζί σαν μια ενότητα να τα παρουσιάσουμε στο κοινό. Διασκευές δηλαδή, θα διασκευάσετε κάποια τραγούδια για τις ανάγκες της παράστασης. Για τις ανάγκες της παράστασης και κάποια και αυτούσια κιόλας. Γιατί κάποια είναι τόσο ωραία που δεν θέλουν, πιστεύω ότι είναι κρίμα να τα πειράξει κανείς. Σε τι δεκαετίες θα κοιμανθείτε, δεν έχει, όχι. Ναι. Είναι ό,τι θα κεντρήσει το ενδιαφέρον μας. Ό,τι κεντρήσει το ενδιαφέρον μας. Γιατί μας πάει φωνητικά. Νομίζω ότι. Τώρα δεν θα το πω γιατί είστε εδώ, αλλά τώρα όταν ένας καλλιτέχνης τραγουδάει όπερα, νομίζω το εύρος είναι τεράστιο, έτσι. Δεν είναι εύκολη μουσική. Καλά, καμία μουσική δεν είναι εύκολη, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι ότι θέλει κάποιο εύρος, έτσι δεν είναι. Χρειάζεται κάποιες δυνατότητες, χρειάζεται πολύ μελέτη. Από εκεί και πέρα, αυτό που λέμε εμείς είναι ότι δεν πρέπει. Πολλές φορές οι καλλιτέχνες της όπερας παρασέρνονται λιγάκι και προσπαθούν απλά να βγάλουν την όμορφη φωνή τους προς τα έξω. Όλοι θέλουμε να τη βγάλουμε τη φωνή μας, αλλά αυτό που θέλουμε εμείς και δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι πρέπει να υπηρετούμε το κάθε κομμάτι, την κάθε μουσική που ερμηνεύουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Πέρασα πολύ όμορφα μαζί σας. Εύχομαι να σας δω στην Αθήνα, αλλά εύχομαι να σας δω και εδώ να κάνετε ωραίες παραστάσεις, να μας έρθετε εδώ πάνω μας στην Βόρεια Ελλάδα. Με το καλό. Την Βόρεια Ελλάδα, μας αρέσει πολύ. Και είμαστε και έτσι και πολύ θερμοί. Μπορεί να έχει κρύο, αλλά είμαστε θερμοί. Γι' αυτό είστε και θερμοί. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή χρονιά σε όλους. Καλή χρονιά να έχετε με υγεία. Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή. Να είστε καλά. Αυτή ήταν η πρώτη εκπομπή του έτους. Φιλιά πολλά. Ακολουθεί κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Κότα. Πούμε ένα γλυκό φιλί. Γεια σας, αγάπες μου. Με ένα γλυκό φιλί και διάθεση κα